Καλησπέρα σε όλους. Πάντα πίστευα πως πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στην κριτική. Ξέρω ότι δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, γιατί από παιδιά δεχόμαστε κριτική για τα πάντα. Όλα αυτά τα χρόνια που κάνω, που διοργανώνω σεμινάρια φωτογραφίας, έχω μάθει πως δεν δέχονται όλοι οι άνθρωποι την κριτική με τον ίδιο τρόπο, και αυτό είναι φυσιολογικό. Θα μου πείτε, σημασία έχει πρώτον ποιος κάνει την κριτική και δεύτερον ποια είναι η πρόθεσή του. Ας μιλήσω όμως για μένα. Η κριτική που κάνω πάνω στη δουλειά των μαθητών μου έχει μόνο καλή πρόθεση και μοναδικό σκοπό να βελτιωθούν ως φωτογράφοι στο κάτω-κάτω, γι' αυτό με πληρώνουν. Σχετικά με τη φωτογραφία, αυτό που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας όταν κάνουμε κριτική, και εδώ είναι η πρώτη φορά που θα αντικαταστήσω τη λέξη κριτική με τη λέξη αξιολόγηση, είναι τα τρία βασικά χαρακτηριστικά μιας καλής φωτογραφίας. Είναι τα τρία χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν μια καλή από μια κακή φωτογραφία. Πρώτον είναι το θέμα, δεύτερον είναι το φως και τρίτον είναι η σύνθεση. Μιας και ζούμε όμως τον κόσμο της ψηφιακής φωτογραφίας, πρέπει αναγκαστικά να λαμβάνουμε υπόψη μας και την επεξεργασία της φωτογραφίας που βλέπουμε, που κοιτάμε. Υπάρχουν καταπληκτικές φωτογραφίες, το έχουμε ξαναπεί, που έχουν καταστραφεί επειδή είναι κακώς επεξεργασμένες. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κάτι που τουλάχιστον εμένα με έκανε πολύ καλύτερο φωτογράφο. Και αυτό είναι η έκθεση. Για να γίνω πιο κατανοητός, πιστεύω πως ένας φωτογράφος πρέπει οπωσδήποτε να εκθέτει τις φωτογραφίες του, να δείχνει τις φωτογραφίες του. Μη φοβάστε να δείξετε τις φωτογραφίες σας σε άλλους, μη φοβάστε την κριτική. Σε όλη τη διάρκεια των σπουδών μου πάνω στη φωτογραφία, δεχόμουν απίστευτη κριτική για τις φωτογραφίες μου από τους καθηγητές μου. Σκληρή κριτική. Δεν σας κρύβω ότι σε κάποιο σημείο άρχισα να αναρωτιέμαι αν αξίζει να συνεχίσω. Σήμερα όμως γνωρίζω πως αυτή η κριτική, όσο σκληρή και αν ήταν, με έκανε καλύτερο φωτογράφο. Στις μέρες μας, επειδή ζούμε στον κόσμο των social media, είναι πάρα πολύ εύκολο. Δημιουργήστε κάπου ένα προφίλ. Δημιουργήστε ένα δικό σας site και δείξτε τις φωτογραφίες σας. Παρουσιάστε τη δουλειά σας στον κόσμο. Και μη στεναχωριέστε για τα ίσως και τυχόν άσχημα σχόλια. Υπάρχουν πάντα αυτοί οι κακοπροαίρετοι που δεν ζουν για τίποτα άλλο. Τρέφονται από αυτό. Έτσι κι αλλιώς αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι κακοπροαίρετοι άνθρωποι ζουν παντού και σχολιάζουν τα πάντα με το δικό τους αρνητικό τρόπο, με τη δική τους αρνητική διάθεση και ενέργεια. Δεν πρέπει να τους λαμβάνουμε υπόψη μας. Εσείς πρέπει να αποφασίσετε ποια άποψη και ποια γνώμη πρέπει να κρατήσετε και ποια πρέπει να πετάξετε. Ποιοι άνθρωποι έχουν σημασία για σας. Αυτά είχα να πω για το θέμα. Να είστε καλά. Θα τα πούμε πάλι σύντομα. Γεια χαρά.